οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο, αλλά λόγω του γεγονότος ότι κάποιοι από τους ενίκους δεν πληρώνουν, είναι περισσότερες νομίζω από 150 οικοδομές που αυτή τη στιγμή δεν έχουν θερμική ενέργεια. Άρα εσείς χάνετε και από αυτή την περίπτωση. Μήπως θα έπρεπε να ξαναδείτε το θέμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό? Επειδή αναφερθήκατε όσον αφορά για τις οικοδομές που είναι κλειστές και αυτά, να σας πω ότι από τα 4.421 κτίρια που έχουν σύνδεση με την τηλεθέρμανση, αυτή τη στιγμή είναι 36 κλειστές. 36. Πώς και τον άλλο 4. Δεν έχω το συνολικό περίπου όσο είναι. Όχι, το σύνολο εννοείται που παίρνουν τηλεθέρμανση 15.000. Φοβάστε ότι θα αυξηθούν τώρα με τα νέα μέτρα και την αύξηση της τιμής? Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι οποίοι θεωρώ ότι πληρώνανε είτε χαμηλοσυνταξιούχος είτε μετά, έρχονται οι άνθρωποι ακόμα πριν λήξει, πριν βγει ο λογαριασμός, να ρωτήσουν πότε θα βγει ο λογαριασμός για να πληρώσουν. Δόθηκε η δυνατότητα. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις επιπλέον για αυτή την κατηγορία? Υπάρχουν επιπλέον ρυθμίσεις πέρα από αυτές που έχουν γίνει? Ρυθμίσεις υπάρχουν, αυτές οι ρυθμίσεις, οι οποίες είναι σε ισχύ και είναι και ευέλικτη. Και να σας πω κάτι, δεν ζητάμε ούτε επιπλέον στους λογαριασμούς αυτοί οι οποίοι είναι οφειλές προηγούμενων χρόνων κάτι παραπάνω. Τι θέλετε να σας πω πάνω σε αυτό? Πρόεδρε, δόθηκε η δυνατότητα της αυτονομίας στους καταναλωτές, ένα, και δεύτερον, δόθηκε η δυνατότητα και υπήρχε μία πίεση όσον αφορά να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Σίγουρα όλοι βιώνουμε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία. Μα θα αυξηθεί το κόστος. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Μια μεγάλη αντίδραση που ακούγεται είναι το ότι είναι μεταβατική απόφαση που πήρατε, δηλαδή από τον πρώτο λογαριασμό θα καλεστούν οι πολίτες να πληρώσουν αντί για 40-63 ευρώ? Όχι, σας έχουμε δώσει και σας έχουμε, στη συνέχεια θα πάρετε και το δελτίο τύπου, το οποίο λέει ότι από τον δεύτερο λογαριασμό, το οποίο θα βγει το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, θα πάει δηλαδή στον επόμενο λογαριασμό. Άρα ο πρώτος λογαριασμός πληρώνεται με 40 ευρώ. Ο πρώτος λογαριασμός θα είναι, ναι, με αυτή την τιμή. Δεύτερο δεκαήμερο Ιανουαρίου. Ναι. Θέλω να κάνω κάποιες επισημάνσεις. Κύριε Καραβασίλη, θεωρώ ως ήθιστε αυτός που πρέπει να τοποθετείτε για αυτά τα ζητήματα είναι ο πρόεδρος του οργανισμού και όχι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανοίξατε διάφορα θέματα με ξύλινο συνδικαλιστικό λόγο.